centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Πετρίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Αν σας ρωτούσαμε μια λέξη τι γίνεται στα ιατρία σας σήμερα, τι θα μου απαντούσατε? Πανικός. Κύριε Πετρίδη, πώς θα βάλουμε τάξη σε αυτόν τον πανικό? Δηλαδή, εσάς σας θέλουμε πραγματικά για να μας πείτε 2-3 πράγματα βασικά που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα ούτε στα ραντεβού μας, ούτε στο χρόνο μας κτλ. Τίποτε. Αυτή εξ αρχής είναι μια λανθασμένη απόφαση. Καλό θα ήταν να επανέλθουν τα self-test για όλους, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αυτό που γίνεται, τα εργαστήρια θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ανεμβολίες. Ας πούμε, κύριε Πετρίδη, στο δικό σας αυτή τη στιγμή, πώς είναι στην αναμονή για να κάνουν? Εμείς κλείνουμε ραντεβού, είναι κλεισμένη σήμερα, είναι κλεισμένη Τρίτη, είναι κλεισμένη Τετάρτη, είναι κλεισμένη Πέμπτη. Δηλαδή, αν σας πω σήμερα, κύριε Πετρίδη, κλείστε μου ραντεβού, πότε θα με κλείσετε? Για Παρασκευή το πιθανότερο. Μα πώς θα γίνει αυτό όταν θέλω 2 την εβδομάδα, κύριε Πετρίδη? Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς εμείς όσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε προσπαθούμε. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν ανθρώπινα όρια, έτσι. Υπάρχουν ανθρώπινα. Είναι λανθασμένη απόφαση εξ αρχής. Αυτό δεν ξέρω. Ρίξαν τον μπαλάκι στα εργαστήρια για να εκβιαστούν οι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι λανθασμένη απόφαση. Για να εκβιαστούν, λέτε, οι ανεμβολίαστοι, μάλιστα. Τίποτε. Εδώ θα έπρεπε να πάρθει μια απόφαση να ισχύουν τα self-test, να εξυπηρετείται και να μην ξοδεύεται ο κόσμος. Σήμερα στοιχίζει 10 ευρώ. Είναι συν το ΦΠΑ ή χωρίς το ΦΠΑ? Δεν έχουμε ΦΠΑ. Εμείς η πράξη υγείας δεν έχει ΦΠΑ. Είναι 10 ευρώ. Είναι 10 ευρώ, μάλιστα. Είναι διατιμημένη. Κατατέθηκε την προηγούμενη Δευτέρα. Ψηφίστηκε την Παρασκευή. Είναι διατίμηση η τιμή. Πάντως, είναι, ναι, σωστά, αλλά την Παρασκευή ήταν κάτι και 20, μου μας είπαν ότι ήταν και 20. Ναι, η ισχύση είναι από σήμερα. Όσοι έκαναν την Παρασκευή, λοιπόν, το πλήρωσαν 20 και τέλος. Μέχρι και το Σάββατο που δουλεύουμε εμείς ήταν η διατίμηση κικίλια, ήταν στα 20 ευρώ. Στα 20 ευρώ. Είναι κρατικό τιμολόγιο. Μάλιστα. Από σήμερα είναι η διατίμηση Πλεύρη και Γεωργιάδη, είναι στα 10 ευρώ. Από σήμερα είναι κρατική τιμή. Και κάτι ακόμη, εσείς περνάτε το αποτέλεσμα στο σύστημα, κύριε Πετρίδη? Εμείς το περνάμε στο σύστημα, μπορεί ο κόσμος να το εκτυπώσει ή να το έχει στην εφαρμογή του, στο κινητό του, να το έχει ηλεκτρονικά. Άρα εσείς το περνάτε, δεν το περνάτε? Εμείς το περνάμε, ο κόσμος δεν πρέπει να κάνει τίποτε. Αν θέλει μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα το δικό μας το φάκελο, ναι, το χαρτί. Ναι. Αλλά εμείς το περνάμε στην ειδίκα, μπορεί μπαίνοντας στο OpenGov ο καθένας να εκτυπώσει το δικό του. Μάλιστα. Ή και να το έχει σε ηλεκτρονική μορφή, δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσει. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που κρατάει και χρόνο όταν έρχεται κάποιος? Είναι χρονοβόχοι, κάνουμε τη λήψη, ο κόσμος φεύγει. Από εκεί και πέρα η λήψη δεν είναι, 2 λεπτά είναι. Απλά να απολυμανθεί η καρέκλα, να αλλάχθουν τα γάντια, να αλλάχθει η στολή. Είναι η φασαρία. Άρα λοιπόν από τον έναν άνθρωπο θέλει τουλάχιστον άλλον, 5 λεπτά ο ένας από τον άλλο. Για να μπορέσει να καθαριστεί πάλι καρέκλα, να γίνουν όλα τα απαραίτητα. Είναι η φασαρία. Και γι' αυτό χάνεται ο χρόνος. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναγυρίσουμε? Γιατί όταν ένας δάσκαλος σήμερα. Εγώ μπορώ να φανταστώ στις μεγαλοπόλεις θα γίνεται, αν σε εμάς γίνεται πανικός, στις μεγαλοπόλεις δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν πέρα από τα όρια, λάθος επιλογές. Είναι λάθος επιλογή, τι θεωρείτε? Για κάποιους, για το στρατό, όπως γνωρίζω, πάρθηκε απόφαση για self-test. Ναι. Καλό θα ήταν για όλους τους ανεμβολίες τους εργαζόμενους να πάρθει απόφαση για self-test. Μάλιστα. Και να δίνετε το πιστοποιητικό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να δηλώνει ο καθένας την ευθύνη, την έχει. Ο κόσμος καταλαβαίνει, έχει κρίση, έχει. Ναι. Εγώ κουβέντιασα με κάποιους πολιτικούς, φοβότανε μην τυχόν ο κόσμος τα δηλώνει χωρίς να τα κάνει. Εντάξει, κύριε Πετρίδη, καταλαβαίνετε ότι. Εγώ δεν θα σας πω και στο self-test. Τουλάχιστον στο rapid που του κάνουν οι δομές στο EOD. Αλλά ουσιαστικά είναι. Είναι 10, 10, 10, είναι 80 πολιτική. Το μήνα για κάποιους. Μπράβο, ακριβώς, και κόστος είναι. Yeah. Και εδώ φτάσαμε να τιμωρούμε τον Έλληνα πολίτη επειδή επέλεξε να μην εμβολιαστεί. Οτιδήποτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι το εμβόλιο. Αυτό είναι, δεν είναι, είναι απαράδεκτο. Είναι τιμωρητικό καθαρά, μάλιστα, δεν είναι. Μάλιστα. Λέτε ότι δεν είναι ο τρόπος αυτός για να πείσεις κάποιον να κάνει το εμβόλιο. Θα μπορούσε να ενημερώσουν όπως πρέπει από εκεί που πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επιλογή στα εμβόλια, να έχουν όλα τα εμβόλια, να επιλέγει ο καθένας.
Πρώτη, ποιο θέλει να κάνει. Υπάρχει κόσμος ακόμα που φοβάται το εμβόλιο. Δεν ξέρω, κύριε Πετρίδη, εσείς αν το έχετε κάνει, δεν ξέρω αν. Ναι, εμείς το έχουμε κάνει, είμαστε και υποχρεωμένοι. Είστε λόγω υγείας, ναι, υγειονομικοί είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, και αυτό. Και δεν ξέρω αν πάμε και τελικά και σε υποχρεωτικότητα και σε άλλους κλάδους. Είναι καινούριο το συγκεκριμένο εμβόλιο. Εντάξει, δεν είναι. Έχουν δίκιο αυτοί που κάποιοι που φοβούνται για τους λόγους που φοβούνται. Για τις επιφυλάξεις τους, ναι. Εμείς το κάναμε, δεν είχαμε θέμα. Μάλιστα. Κάποιοι το κάναν, είχαν θέμα, δεν μπορείς να πεις, δεν είναι. Είναι δεν από άνθρωπο σε άλλο. Άνθρωπο, είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπράβο, δεν ξέρεις τι αντίδραση. Εγώ σας λέω να το κάνετε, αν εσείς έχετε κάποια αντίδραση, κάποια παρενέργεια. Σωστό. Και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν όλοι ανεύθυνη στο τέλος. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη, ούτε καλή, πολιτική, καλή, ούτε των εταιριών, ούτε ιατρική. Όλοι ανεύθυνοι στο τέλος. Πάντως, έχουν αποποιηθεί όλοι, δεν μπορεί κανείς να διωχθεί για οτιδήποτε. Ναι, είναι το καταδίωκτο βέβαια. Έχει αυτό είναι. Το έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες εκπομπές πραγματικά. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Είναι λίγο σπασμωδικό, είναι λίγο νωρίς, είναι λίγο τέλος πάντων. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Πάντως βλέπετε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί έτσι πως το εξελίσσεται από σήμερα. Έτσι πως είναι, δεν μπορεί. Έχουμε όταν μου λέτε ότι σήμερα θα έχω ραντεβού την Πέμπτη, δεν γίνεται, παιδιά. Νομίζω ότι από μόνο του θα καταλάβει. Και νομίζω Παρασκευή φτάσαμε. Όση ώρα μιλάμε, φτάσαμε Παρασκευή. Ναι, γίνεται, δεν είναι. Είναι τρελό. Είναι αυτό που γίνεται, είναι τρελό. Και δεν αυτό. Δυσκολευόμαστε και τους τακτικούς, αυτούς που έχουν θέματα υγείας. Ναι. Δημιουργείται και άλλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, βέβαια. Ο κόσμος που έχει ανάγκη, έχει θέμα, έχει ανάγκη την ιατρική φροντίδα, τις εξετάσεις κλπ. Είμαστε και εμείς ζωρισμένοι. Καλά κάντε και το λέτε, γιατί νομίζω στη ζωή μας, κύριε Πετρίδη, έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς. Όχι, δεν έχουν πάει τα υπόλοιπα περίπατο και θέλω να κάνω να έρθω να κάνω μια αιματολογική εξέταση. Μέσα σε αυτό το κακό χαμό, πώς θα την κάνω, κύριε Πετρίδη? Ακριβώς, είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν. Να είστε καλά, να σας αφήσω. Δεν θέλω να σας καθυστερώ άλλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μόνο κάτι τελευταίο, κύριε Πετρίδη. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το άμεσο ή απότερο μέλλον να ξανασυμβεβληθούν με το δημόσιο τα μικροβιολογικά της Καστοριάς. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Πόσο γνωρίζουμε, το Σεπτέμβριο θα γίνει πανελλήνια καταγγελία της σύμβασης. Ναι. Η Κλόμπακ έχει ανακοινωθεί από τα συνδικαλιστικά τα δικά μας. Θα καταγγελθούν, γιατί το rebate και το clawback, μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα συναδέλφων που τα έχουν ανεβάσει και στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Τι ποσά κατέθεσαν, τι ποσά ήταν να πληρωθούν και τι ποσά πήραν στο χέρι. Μάλιστα. Μπορείτε να τα βρείτε αν θέλετε. Εννοείται και από άλλες περιοχές που είναι συμβεβλημένοι. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα συναδέλφου που το έχει με αριθμούς. Μάλιστα. Κατέθεσε 4.800 ευρώ, το κούρεμα πήγε στα 2.400. Ναι. Από το κούρεμα των 2.400 κρατήθηκε αναδρομικά το clawback της προηγούμενης χρονιάς. Πήρε 700 ευρώ στο χέρι από 4.800, ναι. Εκ των οποίων με προκαταβολές, ιστορίες και λοιπά χρωστάει και 200 ευρώ. Από 4.000 και που ήταν να πάρει χρωστάει 200. Χρωστάει και 200 ευρώ. Η δουλειά, τα αντιδραστήρια, το προσωπικό... Το κόστος είναι τρελό, βέβαια. Το πράγμα, δεν είναι... Απίστευτο αυτό το παράδειγμα, κύριε. Όποιος θέλει να δουλέψει έντιμα, χωρίς να λέει συν 20, συν 30, συν 50, ναι. Γιατί δεν φταίει ο κόσμος να χρεώνω εγώ 20 επιπλέον, ναι. Όπως κάνουν κάποιοι νομοί. Ναι. Υπάρχει, ναι, ναι, και το άλλο που γράφουν 10 εξετάσεις και εκτελούν τις 5. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς είπαμε έντιμα, καθαρά, όπως ήμασταν... Ούτε να χρεώσουμε τον κόσμο, ούτε να κλέψουμε το κράτος, έτσι. Άρα, κύριε Πετρίδη, βλέπετε ότι το Σεπτέμβριο όχι μόνο δεν θα συμβεβληθείτε, αλλά θα φύγουν κι άλλοι. Έχει ανακοινωθεί πανελλήνια καταγγελία της σύμβασης. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα πια θα φύγει από τις συμβάσεις. Ναι, και οι νομοί που εκτελούν, που είναι πάνω από τους μισούς οι συμβεβλημένοι νομοί, η ενημέρωση του Σεπτέμβριο, αν δεν αλλάξει το rebate και το clawback. Το κούρεμα του 50% επί του τζίρου είναι τρελό, είναι απίστευτο. Μάλιστα. Η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει καταγγελία για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα, μάλιστα. Εντάξει. Κύριε Πετρίδη, όταν θα έχουμε αυτό το θέμα, σε ενδιαφέρει λίγο να το συζητήσουμε και περαιτέρω. Mm-hmm. Αλλά σήμερα καταλαβαίνετε, λόγω της επικαιρότητας, εστιαστήκαμε περισσότερο. Να είστε καλά, θα βρούμε ευκαιρία να το ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.